αυτήν εδώ την εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει και μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Σημασία έχει ότι σύμφωνα με τέλεξ που μου έστειλε ο συνάδελφος από την ΕΤΡΙΑ, από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Φερέτης πριν λίγο, ότι έχουν συλληφθεί 18 άτομα που αυτή τη στιγμή δικάζονται στο τριμελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνω, 18 άτομα, 18 νεαροί, ως επιτοπλίστων, η ηλικία τους είναι γύρω στα 19-20 χρόνια. Υπάρχουν 20 τραυματίες αστυνομικοί από τα χτεσινά γεγονότα της Τούμπας και υπάρχουν και 9 φύλαθλοι τραυματίες. Να δούμε τελικά που θα πάμε. Εν τω μεταξύ, σήμερα οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, στο αυτόφορο, οι 4 νεαροί που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν στο ντέρμπι μπάσκετ Άρη ΠΑΟΚ που έγινε το Σάββατο, όπως είναι γνωστό, στο Αλεξάνδριο. Από αυτούς οι 3 πήραν αναβολή και η εκδίκαση της υπόθεσής τους θα γίνει μετά από 3 ημέρες. Ενώ ο ένας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών. Δεν είχε να πληρώσει την ποινή του και οδηγήθηκε στην φυλακή. Να πάμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά. Η χτεσινή μέρα χωρίς αμφιβολία ήταν του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, που επωφελούμενος τις ήττες των πρωτοπόρων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, η πιο μεγάλη βέβαια απώλεια ήταν της ΑΕΚ, που έχασε μέσα στο γήπεδό της μετά από 5 σχεδόν χρόνια από τον Άρη με 2-0, με 1-0. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πλησίασε στους 3 βαθμούς την κορυφή και τώρα είναι για τα καλά πλέον στο χώρο των διεκδικητών του τίτλου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον αγώνα Λάρισας Παναθηναϊκού Λάρισας που είναι στο γήπεδο της Λεωφόρου και ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου. Μιλάνε στο τρίτο ημίχρονο ο Καλατζής, ο Γεωργακόπουλος και ο τραυματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Αργκάνης. Ο Κρις Καλατζής ήταν ο σκόρερ του τέταρτου γκολ του Παναθηναϊκού. Θεωρείτε ότι το σκορ αυτό ανταποκρίνεται στη μορφή του αγώνα? Ναι, σίγουρα πήγα σαν αλλαγή. Η ομάδα πήγαινε πολύ καλά. Ήταν 2-1, κερδίζαμε. Και μπήκαμε μέσα και νομίζω ότι δώσαμε αυτό το λίγο περισσότερο δύναμη μέσα και βάλαμε και τα δύο τελευταία γκολ. Τι έχετε να πείτε για το διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο οποίο το σκόρ ήταν 2-1 και στη διάρκεια του οποίου κάνατε 2-3 πολύ καλές σωτήριες ίσως για την ομάδα σας στις αποκρούσεις? Αυτό είναι και το έργο το δικό μου. Νομίζετε ότι ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε σοβαρά τότε? Ο Παναθηναϊκός ρισκάρει με τον τρόπο που παίζει, γιατί όπως ξέρετε παίζουμε με 3 αμυντικούς και οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο τερματοφύλακας σε επιφυλακή, σε συνεχή επιφυλακή, γιατί εκεί που φαίνονται ακίνδυνες φάσεις ίσως βρεθούν πάρα πολύ εύκολα κοντά στην εστία με κίνδυνο να δεχτούμε κάποιο γκολ. Στις περιπτώσεις που χρειάστηκε πιστεύω ότι τα κατάφερα. Από την απόδοση της Λάρισας σχηματίσατε κάποια εντύπωση? Σήμερα δεν με ενθουσίασε η Λάρισα, όχι. Νομίζω ίσως να οφείλεται ότι δεν έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και στο ότι πιάσαμε εμείς μια πολύ καλή απόδοση και δεν της επιτρέψαμε να παίξουμε στο γήπεδό μας καλή μπάλα. Νομίζετε ότι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας βοηθά τον Παναθηναϊκό να ανατρέπει ένα εις βάρος το αποτέλεσμα όπως έγινε και σήμερα στην αρχή του παιχνιδιού? Νομίζω ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού βοηθάει στο να ανατραπεί ένα καλό αποτέλεσμα, όχι το γήπεδο. Βέβαια βοηθάει και το γήπεδο, αλλά κατά ένα μικρό ποσοστό. Κάποια στατιστικά στοιχεία έχει να μας δώσει τώρα. Τα στατιστικά στοιχεία της εκπομπής, όπως είναι γνωστό, τα ετοιμάζει ο Γιώργος Παγιωτέλης. Τα παρουσιάζει η Μαρία Γκίκα. Ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε 400 βαθμούς από τότε που το πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι και ο Όφη έφτασε τους 500 βαθμούς σε σύνολο 16 χρόνων που αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έχουμε χωρίσει σε 4 κάρτες ανά εκατοντάδες τους βαθμούς και βλέπουμε πόσους αγώνες χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός κάθε φορά για να τους μαζέψει. Στην τριετία 1984-86 χρειάστηκε 71 αγώνες, τους πιο λίγους, ενώ για τους τελευταίους 100 βαθμούς χρειάστηκε 81 αγώνες. Στην περίπτωση του Όφη τώρα έχουμε χωρίσει σε 5 κάρτες ανά εκατοντάδες τους 500 βαθμούς. Η κριτική ομάδα για να κερδίσει τους 100 πρώτους βαθμούς χρειάστηκε 124 αγώνες και για να συγκεντρώσει τους τελευταίους 100 βαθμούς χρειάστηκε μόνο 82 παιχνίδια. Πολύ ωραία. Να δούμε τώρα μία συνέντευξη, μάλλον μία απόπειρα συνέντευξης του Γιάννη Παπαδόπουλου από τον Γιώργο Μητυμπόνα.
Οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας δήλωσαν ότι δεν θέλουν να κάνουν δηλώσεις. Ο αρχηγός τους μας εξηγεί γιατί. Δεν είναι για το συγκεκριμένο παιχνίδι το σημερινό. Απλώς έχουμε εδώ και 10 μέρες για να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα να μην κάνουμε δηλώσεις. Δηλαδή νομίζετε ότι αν κάνατε δηλώσεις δεν θα υπήρχε ηρεμία. Εμείς έτσι πήραμε απόφαση και έτσι πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Ευχαριστώ. Έχουμε όμως και κάποια στατιστικά για τον Γιώργο Μητσιμπόνα. Μαρία, σ' ακούμε. Ο Γιώργος Μητσιμπόνας έφτασε χθες στις 200 συμμετοχές στην πρώτη εθνική. Με την ευκαιρία σας θυμίζουμε τους 6 παίκτες που παίζοντας με τα χρώματα της Λάρισας πέρασαν τις 200 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Πρώτος είναι ο Γιάννης Βαλαόρας με 287, δεύτερος ο Γκαλίτσιος με 278, τρίτος ο Παραφέστας με 246, δεν παίζει όμως τώρα πια. Τέταρτος είναι ο Ανδρεούδης με 232 που τώρα αγωνίζεται με τον Διαγόρα. Πέμπτος είναι ο Βουτυρίτσας με 216 και έκτος ο Μητσιμπόνας που όπως προαναφέραμε έφτασε τις 200 συμμετοχές. Η ΑΕΚ είχε να χάσει σε αγώνα πρωταθλήματος στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας από το Δεκέμβριο του 1983. Τότε είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό με 2-0. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έσπασε αυτό το σερί της ΑΕΚ, ο Άρης λοιπόν, συγγνώμη, έσπασε αυτό το σερί της ΑΕΚ, κέρδισε χτες με 1-0 και έκανε το μεγάλο μπαμ όπως λέμε. Ο Γιάννης Παπουτσάκης μίλησε με τους θριαμβευτές της Νέας Φιλαδέλφειας χτες και συγκεκριμένα με τον προπονητή, τον Αλκέτα Παναγούλια, τον τερματοφύλακα τον Καρκαμάνη και τον σκόρερ του αγώνα τον Κώστα Οικονομίδη. Να δούμε τι γράφει τώρα ο αθηναϊκός αθλητικός τύπος σήμερα. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Γκίκα. Στις ήττες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και στη νίκη του Παναθηναϊκού αναφέρονται οι εφημερίδες της Αθήνας. Να τις δούμε αναλυτικά ξεκινώντας από τις αθλητικές. Η αθλητική φωνή γράφει 4-1, αφημίασε ο Παναθηναϊκός. Δύο γκολ ο Νίλσεν από ένα Σαραβάκος Καλατζής, γίγαντες Πάρης Καλιτζάκης. Ο φίλαθλος της Δευτέρας τονίζει καταιγίδα 4-1, ο ΠΑΟ σάρωσε τη Λάρισα. Το φως της Δευτέρας αναφέρει τσάμπα ήττα του Ολυμπιακού, έμεινε όμως πρώτος και έβγαλε και την Τούμπα. Να δούμε όμως τι έγραψε και ο πολιτικός τύπος. Η απογευματινή σχολιάζει 5 στο χορό, αναφερόμενοι στα χθεσινά αποτελέσματα που έδωσαν άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Η αυριανή ασχολείται με τη νίκη του Παναθηναϊκού γράφοντας καταιγίδα ΠΑΟ 4-1. Η βραδινή σημειώνει πήρε φωτιά το πρωτάθλημα. Το Έθνος έχει αφιερώσει το πρώτο του θέμα στα χθεσινά αποτελέσματα τονίζοντας όλα τούμπα. Η Ελεύθερη Ώρα αναφέρεται στην εκτός έδρας νίκη του Άρη έχοντας τίτλο «Αριανοί προσγειώθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια με αρχηγό τους τον Δημήτρη Οικονομίδη». Τρίζει η κορυφή. Σήμα κινδύνου για Ολυμπιακό ΑΕΚ. Αυτό είναι το κύριο θέμα του Ελεύθερου. Ο Ελεύθερος Τύπος σημειώνει «Θριάμβευσαν ΠΑΟ 4-1 και ΠΑΟΚ 1-0 και πάνε φουλ για τίτλο». Η Ελευθεροτυπία σχολιάζει «Οι μέρες του Άρη». Ο Άρης έσπασε 1-0 το αίτητο της ΑΕΚ και συμπληρώνει για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και ο Καρασαβίδης πιστό στην παράδοση. Στη νίκη του ΠΑΟΚ αναφέρεται και η επικαιρότητα γράφοντας «Παραδόθηκε στην παράδοση». Χωρίς να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 με γκολ του Καρασαβίδη στο 66. Η πρώτη ασχολείται και αυτή με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της χθεσινής 19ης αγωνιστικής, επισημένοντας ότι αυτό είναι πρωτάθλημα. Η μεσημβρινή αναφερόμενη στη νίκη του Παναθηναϊκού και στις ήττες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ γράφει «Άναψαν πράσινο, κόκκινη, κίτρινη». Και τέλος τα νέα τονίζουν «Απειλητικός ο Παναθηναϊκός πλησίασε τους δύο πρωτοπόρους». Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι εφημερίδες αναφέρθηκαν αλφαβητικά. Να ρίξουμε μια ματιά και στον αθλητικό τύπο της Θεσσαλονίκης, μας ενημερώνει ο Σταύρος Καλαφάτης. Τα σπορτ βορρά αναφέρονται στις νίκες του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού και του Άρη επί της ΑΕΚ στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη σημειώνει τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τις ήττες των πρωτοπόρων, ενώ για την επιτυχία του ΠΑΟΚ γράφει «Μίλησε η ψυχή». Και τέλος, η Αυριανή επισημαίνει ότι διατηρήθηκε η παράδοση στα ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, τονίζοντας «Άλλη μια τούμπα στον ίδιο ρυθμό». Από τη Βόρεια Ελλάδα να περάσουμε στη Νότιο. Ο λόγος στον Κώστα Βασιλάκη στο στούντιο του Τρίτου Ημιχρόνου στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Έχουμε ένα πρόβλημα. Να συνεχίσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεραστεί γρήγορα. Εν τω μεταξύ, να περάσουμε στο θέμα τη συνέντευξη του διαιτητή, του κ. Μάκη Γερμανάκου, που ήταν... Λύθηκε. Πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ευχαριστώ. Στο Ηράκλειο, λοιπόν, στον Κώστα Βασιλάκη. Πολύ λίγο το χρονικό διάστημα του προβλήματος που είχαμε από το Ηράκλειο. Σας χαιρετούμε, λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, στη νέα ζωντανή σύνδεση που έχουμε. Για τον Όφη να πούμε ότι συνεχίζει και φέτος τα ίδια. Δυνατός και αποφασιστικός συνέδρατος, ενώ στα εκτός έδρας παιχνίδια χάνει τα 2/3 της δύναμής του, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στην ομάδα, στην τεχνική ηγεσία, όσο και στους φιλάθλους. Έτσι και χθες ο εκπρόσωπος της Κρήτης κέρδισε εύκολα στο Ηράκλειο 2-0 τη δόξα δράμας. Κοντά μας έχουμε σήμερα δύο ποδοσφαιριστές της κρητικής ομάδας, τον Νίκο τον Τζίμπο και τον Κώστα τον Βασινίλα, που ήρθε το Δεκέμβριο από τον Παναθηναϊκό. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν και τους δύο. Και να ξεκινήσουμε με τον Νίκο τον Τζίμπο, ο οποίος είχε μια πολύχρονη απουσία. Αρκετό καιρό, Νίκο, απουσίασες από τα γήπεδα, είχες ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Επέστρεψες χθες το παιχνίδι με τη δόξα δράμας και έκανες μια πολύ καλή εμφάνιση. Θα ήθελα να σταθούμε και έχουμε σταθεί και με άλλους τους συμπαίκτες πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή πάνω στο αντιπρόσωπο Όφη. Στα εντός έδρας παιχνίδια πολύ καλό, στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν είναι και τόσο καλό. Μάλιστα, έχω ένα στατιστικό στοιχείο εδώ που δείχνει ότι ο Όφη έχει την καλύτερη επίθεση στα εντός έδρας παιχνίδια από όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος. Έχει πετύχει 23 γκολ και στα εκτός έδρας παιχνίδια έχει τη χειρότερη επίθεση και έχει βάλει μόνο 4 γκολ. Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό? Εγώ αυτό που θέλω να πω πάνω στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Εκτός έδρας κάναμε καλές εμφανίσεις φέτος και σταθήκαμε πολύ άτυχοι. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά βάσει τα γκολ εγώ δεν νομίζω ότι μετράει η δική μας απόδοση. Τώρα μέσα στο ράδιο σίγουρα όλες οι ομάδες παίζουν στην έδρα τους, όλες οι ομάδες παίζουν διαφορετικά, μετράει η έδρα. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας εδώ στην Ελλάδα, όταν παίζουμε στην έδρα σου, μετράει η έδρα. Σίγουρα και για μας μετράει η έδρα περισσότερο. Πάντως το προπονητή σας, τον κύριο Γκέρα, τον έχει απασχολήσει αρκετά αυτό το θέμα, το έχει δηλώσει και στους δημοσιογράφους, το ότι η επίθεση, ειδικά σε εκτός έδρας παιχνίδια, δεν είναι παραγωγική. Δεν νομίζω να είναι θέμα επιθέσεως ότι δεν σκοράραμε. Αυτό θα όταν σκοράρει, σκοράρει όλη η ομάδα. Χθες είχαμε κάποια αποτελέσματα που έδωσαν ένα ενδιαφέρον. Μάλλον διακοπή ρεύματος, ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε εμείς τα επόμενα θέματα και σε ελπίσουμε ότι γρήγορα θα ξεπεραστεί με το εμποδίον τελικά αυτή η σύνδεσή μας με το Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω ότι είναι ώρα να περάσουμε στις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί τηλεφωνικά στον Βαγγέλη Λουκά, ο διαιτητής του ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, ο κύριος Μάκης Γερμανάκος. Αυτά από τον κύριο Μάκη Γερμανάκο. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η βλάβη στη σύνδεσή μας με το Ηράκλειο. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, μπορούμε να περάσουμε πάλι στο Ηράκλειο. Να λοιπόν που αποκαταστάθηκε η βλάβη από το Ηράκλειο, ας ευχηθούμε να τελειώσουμε τη ζωντανή μας σύνδεση χωρίς σοβαρά προβλήματα εδώ από τον ΟΤΕ Ηρακλείου. Να κάνω την ερώτηση που έκανα στον Νίκο και νομίζω δεν ακούστηκε προηγούμενα, ότι το πρωτάθλημα έχει πάρει μια καινούργια τροπή μετά τις ήττες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Θέλω να μας πεις πώς βλέπεις τη συνέχεια του πρωταθλήματος και ειδικά για τον Όφη. Ναι, πιστεύω ότι φέτος όπως παρουσιάζουν τα πράγματα είναι κάτι πρωτοφανής, ας πούμε, 7 ομάδες να είναι μέσα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος και για μια θέση στην Ευρώπη. Πιστεύω είναι καλό αυτό, γιατί και εμάς μας συμφέρει να βγει κάποιος από αυτούς που είναι στο κύπελο, όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπροστά, για να έχουν περισσότερες πιθανότητες για να βγούμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη και φέτος. Να περάσουμε όμως και στον Κώστα τον Βασινίλα. Κώστα, ήρθε στο Δεκέμβριο στον Όφη. Με την αποχώρηση του Γιάννη του Σαμαρά που πήγε στον Παναθηναϊκό, εσύ από τον Παναθηναϊκό στον Όφη, και το σύνολο των φιλάθλων του Όφη βλέπει στο πρόσωπό του τον αντικαταστάτη του Γιάννη του Σαμαρά, ενός ικανότατου επιθετικού. Εσύ τι λες γι' αυτό, για αυτή την απέτηση του κόσμου, πώς την βλέπεις? Κοιτάξτε, δείτε, ο κόσμος μου έχει φέρει πάρα πολύ καλά εδώ από την εποχή που ήταν στο Ηράκλειο, και εγώ προσπαθώ στο δυνατόν περισσότερο να του ικανοποιώ.
και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχω δείξει αυτά που μπορώ, διότι πέσανε πάρα πολλά παιχνίδια μαζεμένα. Είχα κουραστεί λίγο, πιστεύω, τώρα καταλαβαίνω τον εαυτό μου πάρα πολύ καλύτερα και όπως είπα και προηγουμένως θα προσπαθήσω στον κόσμο να αποδείξω ότι είμαι πάρα πολύ καλός και ικανός σκόρερ. Ερχόμενος στον Όφη έδειξες ενθουσιασμένος από το κλίμα που αντιμετώπισες στην κριτική ομάδα. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε περισσότερο και που δεν υπήρχε στον Παναθηναϊκό? Στον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα, όπως και στον Όφη, τα παιδιά. Αλλά στον Παναθηναϊκό ίσως μπορεί να είχα πρόβλημα, διότι δεν έπαιζα και όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν παίζει, ίσως φταίνε πολλά. Εδώ στον Όφη, όπως είπα, αντιμετώπισα ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, πολλά τα παιδιά. Και να προσπαθήσω στο δυνατό να βοηθήσω τον Όφη και τα παιδιά οι οποίοι πιστεύουν σε μένα. Την Τετάρτη έχετε το δύσκολο παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελο. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Έχετε χάσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, με 1-0 προκρίνεσαι. Τα παιχνίδια του κυπέλου πάντοτε έχουν μια διαφορετική σημασία από το πρωτάθλημα. Σκοπός, εγώ πιστεύω ότι θα βάλουμε γκολ, αλλά σκοπός είναι να μην φάμε. Διότι και το ένα γκολ που σέρετε στο κύπελο μετράει πάρα πολύ, δεν είναι το πρωτάθλημα. Εσύ θα είσαι σε θέση να πετύχεις κάποιο γκολ αν αγωνιστείς? Στον Όφη έχεις έρθει και έχεις πετύχει 5 γκολ φέτος, από τα οποία τα 3 στο κύπελο. Όπως είπα, η δουλειά μου είναι να προσπαθώ να βγάλω τον γκολ, αλλά σε αυτό πρέπει να συντελείται όλη η ομάδα και δεν είναι μόνο, αν μην βγάλω και γκολ, αν βγάλει η ομάδα εκεί να προσδοθούμε. Σταύρο, νομίζω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε τα γκολ της χρεσινής μέρας, τα γκολ που σημειώθηκαν στη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Εθνικής και να μας πούν οι δύο παίκτες που έχουμε εδώ ποια είναι τα καλύτερα. Σήμερα το μεσημέρι κηδεύτηκε ο συνάδελφος Νίκος Μπάκουλης που άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα του Σαββάτου. Το τρίτο ημίχρονο και συνεργάτης του απευθύνει στο στενό αντίο τον φίλο και συνάδελφο Νίκο. Να κλείσουμε με τα αποτελέσματα της διαλογής του χθεσινού δελτίου προπό. 5.659 δεκατριάρια, το καθένα κερδίζει 51.570 δραχμές. 91.021 στήλες με 12 επιτυχίες, η κάθε μια κερδίζει 2.645 λίγα λεφτά, δεν υπήρχαν εκπλήξεις χθες. Και 661.56 στήλες με 11 επιτυχίες, το κάθε δεκάρι κερδίζει 295 δραχμές. Φίλοι μας, το τρίτο ημίχρονο θα είναι πάλι κοντά σας, όπως πάντα, την άλλη Δευτέρα, στις 7 και 4. Καλό σας βράδυ. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε τα αποτελέσματα της διαλογής του χτεσινού δελτίου προπό. 425 δεκατριάρια, το καθένα κερδίζει 667.070 δραχμές. 17.924 δεκάρια, το καθένα κερδίζει 13.045 δραχμές. Και 267.125 δεκάρια, το κάθε δεκάρι 715 δραχμές. Παρόλα ότι υπήρχαν μερικές εκπλήξεις χτες με σπουδαιότερη την ΑΕΚ, δεν είναι ικανοποιητικά τα κέρδη που μοιράζει το προπό, φαίνεται τελικά ότι όλη η Ελλάδα παίζει με βάση τις εκπλήξεις. Εμείς θα είμαστε κοντά και πάλι την άλλη Δευτέρα, στις 7 και 4, το τρίτο ημίχρονο, πάντα κοντά σας. Καλό σας βράδυ.